Κοίταμε, κοίταμε. Είμαι επιχειρηματίας και πρέπει να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό κάθε στιγμή. Μέχρι τώρα είχα πρόβλημα κάποιες μέρες του μήνα. Όχι όμως πια, γιατί τώρα έχω το Peridon X και τέλος τους πόνους της περίοδου. Τώρα είμαι έτοιμη για τον αγώνα της ζωής κάθε μέρα. Peridon X. Γιατί η ζωή δεν μπορεί να περιμένει. Πώς φάνηκε, τελεία. Καλά, δεν πείθεις και πολύ για business woman, αλλά τέλος πάντων. Για να μου δώσουνε 3 χιλιαρικάκια, επαναλαμβάνω, 3 χιλιαρικάκια, μάλλον πείθω. Εσένα πότε σου δώσανε 3 χιλιαρικάκια? Είναι η τύχη του πρωτάρι. Τι άλλο θα έλεγες εσύ? Κοίτα μη δαγκώσεις τη γλώσσα σου και δηλητηριαστείς. Μέχρι τώρα είχα πρόβλημα. Να το. Έλα. Όχι όμως πια. Γιατί τώρα έχω το Peridon μου. Τέλειο! Χαμήλωσε το επιτέλους, με έδειξες μετά αυτό! Καλά, είναι τέλεια διαφήμιση. Ναι, γιατί βάζουνε. Μήπως να το κάνω επάγγελμα. Καλά, δεν έχει κάθε μέρα το γιανιού. Αυτή η ζήλια σου δεν έχει όριο έτσι. Τι φίλη εσύ, μωρέ. Η φίλη που σου στέκεται τις δύσκολες στιγμές. Αν είσαι εσύ χαρούμενη, η σχέση μας θα καταστραφεί. Πάω στη Λουκία να της πω να μου το γράψει, να στο βάζω συνέχεια 10 φορές την ημέρα. Να σκάσει, μωρή, αυτό το κακό σου. Να σκάσεις. Μαναλή, είδες τη διαφήμιση μου? Αχ, Ελένη μου, δεν έχω χρόνο να βλέπω τηλεόραση, θα ραξίσουμε τη ρούλα. Κοίτα. Είναι τέλεια διαφήμιση, καταπληκτική, Είμαι εγώ και κάνω μία επιχειρηματία. Να σου πω. Και που έχει πόνους περίοδου. Δηλαδή είχε, τώρα δεν έχει. Γιατί τώρα, Μανώλη, υπάρχει το Peridon X. Κύριε, να σου πω. Και κάνω. Ελένη, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι βιάζομαι. Έχω πάρα πολλές σοβαρές δουλειές. Έχω να συγκαλέσω έκτακτη γενική συνέλευση και έχω να κανονίσω και τα του γάμου. Δεν στο είπα, Αποφάσισα να παντρευτώ τη Ρούλα. Παντρευτείς τη Ρούλα? Ναι, Ελένη, και άμα θες τη γνώμη μου, θα πρέπει και εσύ να κάνεις το ίδιο. Να βρεις ένα καλό παλικάρι να κάνει την οικογένεια. Γιατί κάποια στιγμή, Ελένη, θα έρθουν τα 50 και θα σου χτυπήσουν την πόρτα. Και εσύ θα ανοίξεις. Και δεν θα χρειάζεται Peridon λέξη ούτε τίποτα. Τι έπαθες τώρα, τι μούτρα είναι αυτά? Μπα, δεν σ' αρέσουν και τα μούτρα μου τώρα? Παντρεύεται την ταχυδρόμη, την ταχυδρόμη, την τζάντα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πάνω που πάω να χαρώ λιγουλάκι, όλο κάτι συμβαίνει. Είδες, τώρα μπορούμε να ξαναείμαστε πάλι φίλες.